Κυρίαρχο στοιχείο του όπλου σχολείου του Δήμου Καλαμάτας είναι ο σχολικός χαρακτήρας του. Έτσι λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας 19 Δεκάτου, ξεκινάμε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, μια ημερίδα στην οποία θα έχουμε φιλοξενούμενους εκατοντάδες μαθητές από τα γυμνάσια και τα λύκεια της Μεσσηνίας, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον τουριστικό κλάδο καθώς και τη δυνατότητα της αποσχόλησης αυτών. Το απόγευμα της Δευτέρας, στις 4.30 ώρα ακριβώς, ξεκινά το κύριο μέρος προγράμματος του 8ου Σχολείου Τουρισμού. Με ένα πληρέστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3 συν 1 ημερών και με ένα πλήθος εξαιρετικών ομιλητών, και θα μου τρέψετε απλώς να ξεχωρίσω ορισμένους από αυτούς, ορισμένα ονόματα, κάποιοι από αυτούς είναι για πρώτη φορά, όπως για παράδειγμα το πρόεδρο της ΠΟΚ, της Μανέλης Ξενοδόχων, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, της κυρίας Μάγιας Τσόκλη, της γνωστής δημοσιογράφου και δημιουργού της εκπομπής Ταξιδεύοντας, της εξαιρετικής κυρίας, της κοφάλαλης αρχαιολόγου, της κυρίας Κοκκέβης Φωτίου, η οποία είναι ξεναγός κοφών ατόμων, του κύριου Στάθη Χρυστοφύλου, συμπατριώτη μας, ο οποίος είναι ένας αυτοελάχιστος πάτρερ στον κόσμο, καθώς και βέβαια του φανατικού φίλου και υποστηρικτή του πολιτισμού, του κυρίου Γιάννη Καλογεράκη. Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στην εκπαιδευτική διοίκηση και βέβαια το απόγευμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το κομμάτι γεννότητα του bartending, στην οποία θα παρευρεθούν 4 brand ambassador πολύ γνωστών ποτών και αποσταγμάτων της χώρας μας. Τώρα για την Τρίτη, την τρίτη μέρα του σχολείου τουρισμού και Τετάρτη πλέον 21 Ενδεκάτου, έχουμε παραδοσιακά την ενότητα της γαστρονομίας, στην οποία θα είναι κοντά μας τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Εκπαιδείας, οι γνωστοί μας και συμπατριώτες μας Σύριος Κέσσαρης και Γιάννης Κλειστέας, φυσικά ο αγαπημένος γευσυγνώστης και ταξιδευτής ο Ηλίας Μαμαλάκης και βέβαια ο ξενοδόχος και συγγραφέας κ. Γιώργος Πίτας και εραστές της γαστρονομίας. Πάνω όμως και πέρα απ' όλα, η παρουσία που χρωματίζει αυτό το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας είναι η συμμετοχή της ομάδας μαγειρικής εν δυνάμει Θεσσαλονίκη, που θα μαγειρέψει για μας on stage στο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας. Η Δανάη, ο Δημήτρης, ο Θάνος, η Λοξάνδρα, η Μαργαρίτα και η Μαρία, παιδιά με νοητική στέρηση, παιδιά με σύνδρομο Down, μαζί με τον καθηγητή τους θα δημιουργήσουν μαγειρικά στη σκηνή του 8ου Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας. Την 5η, 22 Ενδεκάτου, σε μια ακόμη συνεργασία μας, αυτή τη φορά με το Ίδρυμα Καπτάν Βασίλη και Κάρμη Ξουτακόπουλου, θα έχουμε και το Εκμηνητήριο Μεσσηνίας φυσικά, διοργανώνουμε το workshop επαγγελματιών εστίασης, στο οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες 80 άτομα από όλο τον νομό Μεσσηνίας, θα εκπαιδευτούν πάνω στις νέες τάσεις αστρονομίας, καθώς και στις δυνατότητες της μαγειρικής τεχνικής.